Οι Ουκρανικές δυνάμεις αναφέρεται ότι έχουν εντατικοποιήσει τα πλήγματα στη ρωσική οπισθοφυλακή στη Νότια Ουκρανία και στην κατεχόμενη Κριμαία μέσα στο Σαββατοκυριακό. Ρωσικές πηγές επίσης ισχυρίστηκαν ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν τον Μπεντριάνσκ και την περιοχή της Ζαπορίζια, όπως και το Σκαντόφσκ στη Χερσόνα. Το Σάββατο, οι Ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ένα επιτυχημένο πλήγμα στο ναυπηγείο του Κέρτς στην ανατολική προσαρτημένη Κριμαία και πιθανά κατέστρεψαν ένα πλοίο. Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου λέει: δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν ότι το κτύπημα προκάλεσε ζημιές σε κορβέτα με πυράβλους καλίμπρ, αν και η έκταση του πλήγματος δεν είναι ακόμα τόσο ξεκάθαρη. Το ναυπηγείο Ζαλίβ κοντά στη γέφυρα του Κέρτς είναι το μεγαλύτερο του είδους στην Ανατολική Ευρώπη και πιθανά αποτελεί τις βασικές εγκαταστάσεις επιδιόρθωσης του στόλου της Μαύρης Θάλασσας στην Κριμαία μετά το επιτυχημένο ουκρανικό πλήγμα στα κρατικά ρωσικά ναυπηγεία στη Σεβαστούπολη στα μέσα Σεπτεμβρίου. Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου εκτιμά ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις έχουν διεξάγει μια εκστρατεία φθοράς κατά της στρατιωτικής υποδομής της Ρωσίας στην κατεχόμενη Κριμαία, κυρίως στα τμήματα του στόλου της Μαύρης Θάλασσας από τον Ιούνιο του 2023, για να απομειώσουν τη ρωσική στρατιωτική ικανότητα να χρησιμοποιήσουν την Κριμαία ως σταθμό και ως οπισθοφυλακή για ρωσικές επιχειρήσεις στη Νότια Ουκρανία.